Η Υπουργή, ένας από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους του νησού της ΚΟ, με 5 ξενοδοχεία, 1522 δωμάτια και 4.000 συνεδριακές θέσεις, ανακοίνωσε και υλοποίησε βέβαια τη μη λειτουργία το 2021. Σεζόν για την οποία σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ ξεπέρασε και κάθε προσδοκία τους και σε κάποιες περιοχές βέβαια ξεπέρασε ακόμη και τα νούμερα του 2019. Αυτή λοιπόν την περίοδο 700 εργαζόμενοι και σειρά μικροεπαγγελματιών που εξαρτούσε τη δραστηριότητά τους από τη λειτουργία του έμειναν ξεκρέμαστοι. Τα προηγούμενα χρόνια ο Όμηρος Κυπριώτη γιγαντώθηκε, κύριε Υπουργέ, και στηρίχθηκε με κρατικό χρήμα και εφάρμοσε βεβαίως όλο το αντεργατικό πλαίσιο που διαχρονικά οι κυβερνήσεις δημιουργούσαν. Και σε αυτό το πλαίσιο που τώρα εσείς δημιουργήσατε, ποντάρει για να απαλλαγεί από τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι που με τον ιδρώτα τους στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια τη λειτουργία τους καλούνται να πληρώσουν την εξέλιξη με τα τραπεζικά δάνεια και την εξαγορά τους μένοντας άνεργοι χωρίς εισόδημα και ασφάλιση. Η διεύθυνση του ομίλου δεν δίνει καμιά επί της ουσίας απάντηση για το τι θα γίνει με τους εργαζόμενους ενισχύοντας την ανασφάλεια, τα διέξοδα των εργαζομένων που για μια ακόμα χρονιά έχουν μόνο, όχι και όχι μόνο, δεν θα δουλέψουν αλλά βρίσκονται μπροστά και στον κίνδυνο μόνιμης απώλειας της εργασίας και του συστήματός τους. Έχετε ευθύνη σαν κυβέρνηση, γιατί ενώ ήταν σε γνώση σας οι σχεδιασμοί του ομίλου, η στάση του ομίλου απέναντι στους εργαζόμενους, δυστυχώς με τη στάση σας ενισχύσατε τον όμιλο να υλοποιήσει αυτά τα σχέδια. Ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα θα πάρετε για να διασφαλίσετε τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, αν προτίθεστε να πάρετε μέτρα για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων, αν θα δοθεί έκτακτο βοήθημα για όλη αυτή την περίοδο που ήταν χωρίς εισόδημα και δημιούργησαν υποχρεώσεις προφανώς, αν θα επιδοτηθούν οι εργαζόμενοι με το επίδομα ενεργείας για όσο διάστημα παραμείνουν άνεργοι, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τα ξενοδοχεία και πώς τοποθετήσετε στο αίτημα των εργαζομένων για πάγωμα των δανείων τους και οφειλών προς το δημόσιο, αλλά και στο αίτημα να μην γίνεται καμία διακοπή του νερού, του ρεύματος, του τηλεφώνου σε κάθε σπίτι. Ευχαριστούμε, κύριε Στάθου. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη, κύριε Κατσότη. Καθ' όλη τη διάρκεια της υγειονομικής περιπέτειας που περνάμε, ξέρετε πολύ καλά, όσο και αν δεν το παραδέχεστε δημοσίως, ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα αυτούς που πληρώνονται περισσότερο, όπως είναι αυτοί οι εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο. Αναλυτικότερα, αφού σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει ή σχεδιάζει να διαθέσει συνολικά πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ επιγραμματικά στις επιμέρους πολιτικές που υιοθετήθηκαν πρόσφατα στον τομέα της απασχόλησης. Το πρώτο μέτρο είναι η χορήγηση από ετσμίωση ειδικού σκοπού σε εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2021. Το δεύτερο μέτρο είναι η αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού επισητισμού και χορήγηση αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή. Το τρίτο είναι η ένταξη εργαζομένων στους κλάδους τουρισμού επισητισμού στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Μάλιστα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το πρόγραμμα αυτό θα επεκταθεί για άλλες 50.000 θέσεις εργασίας. Το τέταρτο μέτρο είναι η υλοποίηση του προγράμματος στήριξης συνεργασίας, το οποίο μάλιστα έχει ήδη χορηγηθεί παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή στήριξης με τη μορφή βραχυχρόνιας οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, η προσπάθεια που καταβάλλεται από την κυβέρνηση στο κομμάτι της στήριξης εργασίας είναι και συστημική και συνεχής. Αναφορικά με τη συγκεκριμένη επιχείρηση για την οποία με ρωτάτε, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του αρμόδιου τμήματος επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων ΚΟΚΑ Λίμνου του ΣΕΠΕ, ενημερωθήκαμε ότι στις 9 Εβδόμου του 2021 συζητήθηκε εργατική διαφορά μετά από αίτηση του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου με θέμα πρώτον την επαναπρόσληψη του συνόλου του προσωπικού για την περίοδο του 2021 και δεύτερον την άρνηση διαβούλευσης της επιχείρησης με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων. Στη συζήτηση αυτή, ο εκπρόσωπος του ομίλου ανακοίνωσε την πρόθεση της επιχείρησης να μην λειτουργήσει για τη σεζόν 20 του 2021. Ως προς το θέμα της άρνησης διαβούλευσης, ο εργοδότης ισχυρίστηκε ότι έχει κατ' επανάληψη
έρθει σε επαφή με το εργατικό κέντρο του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους υποστήριξαν ότι η απόφαση για τη μη επαναλειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων του ομίλου σχετίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιοκτητών και στη συνέχεια αιτήθηκαν την επαναπρόσληψή τους. Μετά την άκαρπη αυτή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων, ΚΟ, κατέθεσε αίτηση συμφιλίωσης προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Ο συμφιλιωτής ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές Αυγούστου και μετά αποδήλωσε μη διαθεσιμότητας για κοινή συνάντηση εντός του μηνός Αυγούστου. Από την εργοδοτική πλευρά, τα δύο μέρη κλήθηκαν σε κοινή συνάντηση στις 7/9 του 2021. Ωστόσο, ο συμφιλιωτής, προκειμένου να μπορέσει να διαμορφώσει πληρέστερα το πρακτικό συμφιλίωσης, ζήτησε τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τον εργοδότη να καταθέσουν υπομνήματα με τις θέσεις τους μέχρι τις 15/9 του 2021. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Κατσότη. Δηλαδή, η συμφιλιωτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σας ευχαριστώ και θα επανέλθω και στην δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, δεν μας φωτίσατε. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα και όχι για το πρόγραμμα που είπατε στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό. Που για αυτό το πρόγραμμα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Ήταν πολύ πίσω από τις ανάγκες των εργαζομένων. Δεν κάλυψε τα αιτήματα αυτά που είχαν για διασφάλιση του εισοδήματός τους, για εξασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Εσείς βέβαια ισχυρίζεστε ότι τα προγράμματα αυτά, το συνεργασία και αναστολή, κάλυψαν τις ανάγκες των εργαζομένων. Κάτι που βέβαια είναι σε αντίθετη πλευρά, κάλυψε τις ανάγκες των εργοδοτών, τους απάλλαξε από το μισθό που θα καταβάλλαν στους εργαζόμενους, τους απάλλαξε από εργοδοτικές εισφορές, ουσιαστικά διασφάλισε τα κέρδη τους και δεν δαπάνησαν χρήματα για να καλύψουν τις ανάγκες ή και τις υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους. Αλλά λύθηκε ποιος κλείνει και πότε τις επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι και του Κυπριώτη, όπως και χιλιάδων επιχειρήσεων που έζησαν περίοδους μεγάλης ισοδοφορίας των επιχειρήσεων, ζουν τώρα και την περίοδο των επιλογών των επιχειρηματικών ομίλων για το κλείσιμό τους, προκειμένου πάλι να διασφαλίσουν τα κέρδη τους και βέβαια να κάνουν με τις επιλογές τους πιο κερδοφόρες στις επιχειρήσεις. Ο όμιλος Κυπριώτη, τουριστικός όμιλος όπως και άλλοι αρκετοί επιχειρηματικοί όμιλοι, στον κερδοφόρο κλάδο του τουρισμού έχουν χρόνια τώρα την αμέριστη στήριξη των κυβερνήσεων, κύριε Υπουργέ, όχι μόνο τη δική σας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ πριν και όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν. Με χρηματοδοτήσεις, προνόμια, φόρα απαλλαγές, εισφόρα απαλλαγές, διευκολύνσεις της χρήσης γης, με αλλαγή δηλαδή των χρήσεων γης και βέβαια με πάμφθηνη εργατική δύναμη που διασφάλισαν μέσα από το νομοθετικό σας πλαίσιο. Βέβαια, εντείνοντας την εκμετάλλευση 16 μορφές εργασίας, 10 ώρα συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες δεν υλοποιούνται και όλα αυτά. Οι 700 εργαζόμενοι που ίσως αντιστοιχούν και σε 700 οικογένειες, βρέθηκαν χωρίς δουλειά, με μέλλον αβέβαιο και με δικαιώματα στον αέρα. Αλήθεια, πού αρχίζει και πού σταματά η εργοδοτική ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους για την κυβέρνηση, πού αρχίζει και πού σταματά η κυβερνητική ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους, ποια θέση παίρνετε για την κατάσταση που οδηγούνται από τις επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων, ποια είναι η αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων όπως του ομίλου Κυπριώτη από τις κυβερνήσεις, γιατί ενώ παλιότερα το εργατικό κίνημα είχε κατακτήσει τη διαδοχή των εργαζομένων στον επόμενο εργοδότη, και αυτό γινόταν κάτω από τον αγώνα τους βέβαια, σήμερα δεν είναι ρεαλιστικό όπως δηλώνει, όπως ισχυρίζεται σαν κυβέρνηση. Σήμερα που ο πλούτος που παράγεται είναι αμύθιτος, οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, τα όποια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα θεωρούνται εμπόδιο στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Ποιος ορίζει τι είναι ρεαλιστικό και τι όχι, ποια είναι τα κριτήρια και ποιος τα θέτει? Δεν θέλουμε βέβαια και ούτε ζητάμε να στηριχθεί ο ένας ή ο άλλος επιχειρηματίας, γιατί και ο ένας και ο άλλος λειτουργούν με τους ίδιους όρους, την όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση του εργαζόμενου και για μεγαλύτερη κερδοφορία. Αυτό που απαιτούν οι εργαζόμενοι είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Γιατί τα ξενοδοχεία, κύριε Υπουργέ, θα συνεχίσουν να είναι ξενοδοχεία. Δεν θα γίνουν νοσοκομεία. Δεν θα γίνουν βιομηχανία.
Άρα λοιπόν η διασφάλισή τους, η διαδοχή των εργαζομένων στον νέο εργοδότη πρέπει να διασφαλιστεί από την κυβέρνηση και έχετε ευθύνες. Ο όποιος νέος εργοδότης να υποχρεωθεί να απασχολήσει τους ίδιους εργαζόμενους με το σύνολο των δικαιωμάτων τους. Η διασφάλιση των αποζημιώσεων για τους εργαζόμενους είναι υποχρέωση της κυβέρνησης. Στον Όμιλο Κυπριώτη υπάρχουν εργαζόμενοι με πολλά χρόνια εργασίας. Τι λέτε, πρέπει να χαθούν οι αποζημιώσεις τους? Αυτό λέτε, κύριε Υπουργέ, όταν λέμε να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Θα στηριχτούν οι εργαζόμενοι με ποιο τρόπο? Θα ληφθεί μέρημνα για στήριξη του εισοδήματός τους μέχρι το επίδομα? Πρέπει να μας απαντήσετε για αυτούς τους 700 εργαζόμενους. Για να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις που γεννήθηκαν όλο αυτό το διάστημα που δεν δούλεψαν. Θα επιδοτηθούν για όσο διάστημα θα είναι άνεργοι, μέχρι να προκύψει η διαδοχή που θα αγωνιστούν βέβαια για αυτοί. Τι λέει η κυβέρνηση για τα δάνεια αυτών των εργαζομένων που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις δόσεις τους? Θα παγώσουν με ρύθμιση που πρέπει να κάνετε? Τι λέει για τις οφειλές προς το δημόσιο που και αυτές δεν μπορούν να καταβληθούν? Θα διασφαλίσει για αυτούς τους εργαζόμενους ότι δεν θα κοπεί το ρεύμα, το νερό, η επικοινωνία? Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι θέλουν καθαρές απαντήσεις. Θα τις δώσετε? Εμείς λέμε ότι δεν θα τις δώσετε. Γιατί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες, είστε πολύ απλόχεροι προς επιχειρηματικούς ομίλους και πολύ τσιγκούνιδες αντίστοιχα για τους εργαζόμενους. Πολύ επιεικείς προς τους εργοδότες, τους συγχωρείτε κάθε παρανομία και παραβίαση και αδίστακτη επέδωση στους εργαζόμενους, και αυτό από πνέον η αντεργατική νόμη και ιδιαίτερα ο δικός σας νόμος, ο νόμος Χατζηδάκη Τσακλόγλου, ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας για το εργασιακό που καταργεί το 8ωρο και τα υπόλοιπα. Οι εργαζόμενοι έναν δρόμο έχουν να οργανωθούν στα συνδικάτα τους, να συμμετέχουν ενεργά, δραστήρια, να εκλέγουν διοικήσεις ασυμβίβαστες, ανυποχώρητες στα εργοδοτικά συμφέροντα και επιλογές, να οργανώνουν τον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, να συγκρούονται με τις κυβερνήσεις που υπηρετούν τις ανάγκες των εργοδοτών, τσακίζοντας τις ζωές των εργατών. Αυτός ο δρόμος απαιτεί να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα του κεφαλαίου και με αφοβία να σταθούν απέναντι στην κρατική και την εργοδοτική τρομοκρατία. Χωρίς τον εργάτη, γρανάζι δεν γυρνά, κύριε Υπουργέ. Και μπορεί και χωρίς αφεντικά. Αυτό πρέπει να το κάνουμε πράξη.